Κύριε Βλάση, πρώτα απ' όλα θέλω για την κλήρωση, αλλά νομίζω ότι το κύπελο δεν είναι και προτεραιότητα της Καλαμάτας. Γενικότερα για τη δουλειά γίνεται στην Καλαμάτα, θέλω να μου πείτε, αλλά και την άποψή σας για την σημερινή κλήρωση του κυπέλου. Εντάξει, το κύπελο για μας είναι μια γιορτή. Προχωρήσαμε παραπάνω ίσως από ό,τι επέτρεπε η κατηγορία μας. Νομίζω ότι και σήμερα θα διεκδικήσουμε την νίκη με τη Μεταμόρφωση. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι νομίζω το φαβορί, αλλά εμείς θα παλέψουμε το παιχνίδι όσο περισσότερο μπορούμε. Γιατί είναι και ένα κίνητρο να υποδεχτούμε μια ομάδα Α1 στον επόμενο γύρο. Α πούμε λίγο τα οργανωτικά. Ως μέλος της ΚΕΠ, πείτε μου λίγο έτσι για το κριτήριο αυτό βορρά και νότου, γιατί το κάνατε. Και δεύτερον, η απόφαση να γίνει και το Final Four στο Ρέθυμνο. Το κριτήριο για να γίνει βορρά νότος είναι ότι επειδή η Ομοσπονδία δεν καλύπτει καθόλου πλέον έξοδα μετακίνησης για αυτά που πίστευαν τα έξοδα μετακίνησης τα προηγούμενα χρόνια στο κύπελο και επειδή οι ομάδες είναι πολύ πιεσμένες οικονομικά, αποφασίσαμε τουλάχιστον στη φάση των 16, όπως και στις φάσεις προηγούμενες που δεν συμμετείχαν οι ομάδες Α1, να έχουμε ένα γεωγραφικό κριτήριο ώστε οι μετακινήσεις να μην είναι πάρα πολύ μεγάλες, δηλαδή να μην έχουμε μια μετακίνηση από την Καλαμάτα στην Ορεστιάδα ή από τα Γιάννα στην Κρήτη. Αυτός ήταν ο μόνος λόγος που έγινε αυτός ο διαχωρισμός. Και είναι η τελευταία φάση στην οποία αυτό θα γίνει. Νομίζω ότι μέχρι τώρα, με την εμπειρία από τις προηγούμενες φάσεις, το γεωγραφικό κριτήριο ήταν λειτουργήσε θετικά, μετακινήσεις ήταν λίγες.